Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylight. Είμαστε Σίους στο 85 επεισόδιο. Και πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο τελευταίο επεισόδιο μια πυραυλική επίθεση από ένα γειτονικό κράτος που τους δώσαμε εμείς στο UK για να κάνει μια ουσιαστικά επέμβαση για να καταστήλει και να συλλάβει μια ομάδα. Τώρα η επόμενη μέρα μας έχει βρει με τεράστιες ζημιές. Πρώτο μέλημά μας είναι σίγουρα να διασφαλίσουμε ότι τελειώσανε, ότι δεν θα έχουν πλέον άλλα όπλα εκείνοι, ότι θα έχουν συλληφθεί όλοι οι πάντες. Και το επόμενο, βλέπουμε εδώ μια τεράστια καταστροφή σε αυτό εδώ το δάσος. Πρέπει να την περιορίσουμε. Γι' αυτό έχουν έρθει εδώ όλες οι δυνάμεις μας, ακόμα και από γειτονικά κράτη, για να βοηθήσουν στις φωτιές. Βλέπουμε εδώ, ακόμα και μέσα στο χωριό, μένονται πυρκαγιές. Για αρχή έχουμε αφήσει τα ελικόπτερα να πάνε να τους βοηθήσουν, κυρίως στους αμάχους. Βέβαια φυσικά εννοείται πως έχουν συλληφθεί όλοι οι πάντες. Το σχέδιο ήταν να κάνουμε επέμβαση και να τους συλλάβουμε, ενώ εκείνοι μάλλον το κατάλαβαν από ό,τι καταλάβαμε κι εμείς και αρχίσαν να πετάνε ρουκέτες, οπότε δεν είχαμε άλλη λύση να τους ρίξουμε κι εμείς. Η πόλη έχει περάσει, που λέτε, αυτή την κρίση. Τώρα πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση. Σίγουρα όλοι οι τουρίστες έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε για δείγμα. Πρέπει να τους ξαναφέρουμε όλους πίσω. Ευτυχώς η επόμενη μέρα που βλέπουμε τώρα να ξημερώνει δείχνει αρκετά μεγάλη καταστροφή, αλλά βλέπουμε ότι οι φωτιές πλέον αρχίζουν και σβήνουν, οπότε αυτό είναι ένα θετικό. Βλέπουμε εδώ την καταστροφή. Από τις ρουκέτες έχουν μείνει λακκούβες, εννοείται πως έχουν μείνει λακκούβες. Αλλά και εμείς από την άλλη μεριά βλέπουμε έχουν εξαφανιστεί εδώ ολόκληρες περιοχές. Κρίμα, χάσαμε την πίστα που φτιάχναμε. Έστω και πρόχειρη πίστα που ήταν, κοιτάξτε εδώ γιατί έκρηξη μιλάμε. Δεν άφησε τίποτα. Σίγουρα θα υπάρχουν και απώλειες. Τα συνεργεία ψάχνουν. Διάφορες πληροφορίες λένε ότι θέλουμε αυτό το μέρος εδώ να το εκμεταλλευτούμε, όσο από αυτό δεν έχει καταστραφεί. Βλέπετε εδώ έχουν διαλύσει τα πάντα. Ίσως να το κάνουμε ένα μέρος ανεξορία, κάπως έτσι. Βλέπετε βέβαια κάτω-κάτω που υπήρχαν αρκετά σπίτια, προσπαθήσαμε να μην ρίξουμε. Βέβαια παντού είχε σπίτια, εδώ που τα λέμε. Αλλά προσπαθήσαμε εκεί που κρυβόντουσαν και μας επιτεθόντουσαν, εκεί να ρίξουμε. Εδώ βλέπετε έχει πέσει μια τεράστια βόμβα, έχει πέσει εδώ. Διάλυσε πάρα πολλά σημεία, από αυτήν εδώ τη μεριά δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό εδώ το χωριό που λέτε θα το αφήσουμε όπως έχει. Λογικά θα το χρησιμοποιήσουμε σαν εξορία. Και δεν είναι η πρώτη βόμβα που έπεσε από μεριάς τους. Εδώ έχει καταστραφεί ένα αρκετά σημαντικό μέρος στους Βάλτους. Για την ώρα όλα τα πάντα, δουλειές και τα πάντα στην πόλη έχει ανοίξει, αλλά οι Βάλτοι παραμένουν κλειστοί. Όπως και το χιονοδρομικό κέντρο εδώ παραμένει κλειστό. Πρέπει να επισκευάσουμε όλες τις ζημιές πρώτα και μετά να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Ο κόσμος όπως ήταν φυσικό είναι μοιρασμένος. Κάποιοι δεν πάνε, καλά τους κάνατε. Δεν μπορούσαμε άλλο να μας κλέβουν και να το έχουν εκεί σαν άβατο. Να πηγαίνουν δηλαδή πίσω στο μέρος τους και να μην κάνουμε τίποτα. Απ' την άλλη είπαν ότι δεν έπρεπε να κάνουμε τέτοια επίθεση. Εγώ λέω πάντως ότι οκ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Μου κάνανε επίθεση, οπότε το άλλο κράτος θα τους έκανε επίθεση ούτως ή άλλως. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι απλά να κλείσουμε όλη αυτή την περιοχή. Και πώς θα γίνει αυτό? Φτιάχνοντας μία ακόμα βάση. Ερχόμαστε εδώ. Με τη βοήθεια εννοείται του διπλανού κράτους που παραμένει στη χώρα μας. Πλέον υπογράψαμε καινούργια συμφωνία ότι θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε πλήρως αυτό το μέρος.
Και όταν και αν θελήσουμε εμείς να το πάρουμε υπό την προστασία μας και να πούμε ότι ok, πλέον το ελέγχουμε εμείς, αφού στην ουσία είναι μέσα στα σύνορά μας, μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς, απλά χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Οπότε έρχονται να αγοράσουν στην ουσία άλλο ένα χωράφι εδώ και να φτιάξουν μια έξτρα βάση. Στην ουσία θέλουν να φτιάξουν δύο βάσεις, μία από τη μία μεριά και μία από την άλλη, για να μην μπαίνει, να μην βγαίνει κανένας. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε ένα τοίχο. Θα χτίσουμε ένα τοίχο από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να μπαίνει ούτε να βγαίνει άνθρωπος. Όπως το είπαμε, θα είναι εξορία πλέον εδώ πέρα. Εντάξει, όχι ότι δεν μπορούν να πηδήξουν από πάνω, αλλά δεν θα τους αφήσουμε. Να βάλουμε άλλο ένα πλέγμα. Σαν δεύτερο. Εδώ βλέπετε έχουμε βάλει και ένα tanks, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σκεφτεί να πάει να περάσει. Εδώ η βάση μας ακόμα δεν είναι έτοιμη, θέλει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ας βάλουμε ένα πλέγμα για αρχή. Σβήνουμε και όλη αυτή εδώ την περίμετρο που είχαμε βάλει από πριν. Βρήσαμε και το δρόμο βέβαια κατά λάθος. Δεν πειράζει, το ξαναφτιάχνουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πλέον ούτε σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να πάμε εμείς. Είναι παραχωρημένη περιοχή. Να βάλουμε λίγο ακόμα πλέγμα εδώ. Γιατί ναι, βλέπετε από τη μία μεριά είναι τα δικά μας στρατεύματα που πηγαίνουν στο φυλάκιο, αλλά από την άλλη μεριά είναι χώρος ιδιωτικός πλέον εδώ. Να βάλουμε και μερικές τέντες που θα είναι εδώ οι στρατιώτες τους και θα φυλάνε. Εδώ να φέρουμε διάφορα οχήματα. Γιατί πλέον ακόμα και στο δρόμο θα έχουν οχήματα. Μπορεί να μην επιτρέπεται να περάσεις εκεί που είναι το πλέγμα, αλλά πολύ πιο πριν δεν θα επιτρέπεται ούτε για μας να πηγαίνουμε, ούτε κάτοικοι, οτιδήποτε. Έχουμε ακόμα εδώ να γεμίσουμε πάρα πολύ. Φέρνουμε ουσιαστικά όλο τον εξοπλισμό από εδώ. Όσον ακόμα δηλαδή εξοπλισμό είχαμε στο αεροδρόμιο και δεν το χρησιμοποιούσαμε, το φέρνουμε εδώ. Να φέρουμε εδώ και δύο δημιουργίες από τις ειδικές δυνάμεις. Να βάλω άλλο ένα εδώ. Θα βάλω άλλο ένα, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς κάπου πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά τα οχήματα. Εντάξει, μεταξύ μας δεν έχουμε ούτε οι γείτονες έχουν τόσο πολύ κόσμο για όλα αυτά τα οχήματα. Απλά, τώρα που κάνουμε το χωριό, την εξορία, θα χρειάζονται μα πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά τώρα στην αρχή. Αργότερα σίγουρα ο κόσμος θα μειωθεί, τα οχήματα εντάξει μπορεί να παραμείνουν εδώ τα ίδια. Να βάλω και μερικά πυροβόλα, βασικά θα βάλω τα πάντα. Πού να το βάλω όμως, βλέπουμε έχει γεμίσει ο δρόμος. Ίσως να χρειαστούμε να έχουμε και λίγο ανοιχτό δρόμο, αν χρειαστεί κάτι. Τώρα το βάλω έτσι να στοχεύει μέσα στο χωριό. Εννοείται πως οι ειδικές δυνάμεις δεν θα τους αφήσουν σε ησυχία. Με το παραμικρό θα ξαναρίξουν. Αυτό είναι το σίγουρο. Να βάλουμε και μια-δυο δεξαμενές εδώ, δύο θα βάλω. Ωραία, να φέρω και αυτό εδώ. Εδώ τι να βάλω. Θα βάλω και ένα τάγκ εδώ. Ίσως να το βάλω μέσα στη μέση, δεν ξέρω. Μπα όχι, θα το βάλω έτσι εδώ να το παρκάρει. Να βάλω και άλλα λίγα οχήματα εδώ.
μια μπολντόζα, κάτι βοηθητικές καρότσες εδώ. Όπως και να έχει όμως. Με τα λύπη μου βλέπω ότι ένα ακόμα επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο επεισόδιο. Κάντε like στο βίντεο άμα σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω. Και αν τα 10 λεπτά δεν σας είναι αρκετά, τριγύρω θα δείτε διάφορα βίντεο. Έως το επόμενο επεισόδιο, καλά περνάτε. Γεια χαρά. We'll be right back.